Σημαντικές οι εξελίξεις στο νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ 3 παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του Φόρουμ Ανάπτυξης που διοργανώνει η εφημερίδα Σύμβουλος Επιχειρήσεων με θεσμικό συνδιοργανωτή το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας. Προσκεκλημένη ήταν η Ιωάννα Νίκου, στέλεχος της επιτελικής δομής του ΕΣΠΑ, του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, και ανακοίνωσε πως το πρόγραμμα αναμένεται να γίνει πιο ευέλικτο, με αποτέλεσμα να μπορούν να καλυφθούν επαρκώς και πολίτες με μεσαία εισοδήματα. Έχουμε αναπτύξει και συνεργασία πιο ουσιαστική με άλλους φορείς, λόγω των διασυνδέσεων, πέρα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, και των διασυνδέσεων που έχουμε το πρόγραμμα, γιατί όπως όλοι γνωρίζετε, γίνεται μέσω πλατφόρμας το πρόγραμμα. Προφανώς η αναγκαιότητα δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, το είπα και πριν. Υπάρχει ανάγκη για αναβάθμιση κατοικιών. Προφανώς είναι και σε άλλα κτίρια, αλλά και είναι άλλα προγράμματα που χρηματοδοτούν αντίστοιχες παρεμβάσεις. Ο στόχος του είναι και ενεργειακός και περιβαλλοντικός προφανώς, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργεια, μειώνουμε τις εκπομπές ρήπων, μειώνουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και σίγουρα είναι και ένα πρόγραμμα οικονομικό, γιατί συμβάλλει και στη μείωση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών, αν συνδυαστεί προφανώς και με μια σωστή χρήση. Τη συνεδρία που αφορούσε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων συντόνισε ο Γενικός Γραμματέας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Ευάγγελος Καραχάλιος, και έγινε ιδιαίτερη αναφορά στον εξορθολογισμό τιμών παρεμβάσεων, διότι ουσιαστικά δεν καλυπτόταν σε μεγάλο ποσοστό η τοποθέτηση υλικών σε κτίρια. Αναφέρατε κάποια στιγμή, μάλλον σε μια από τις απαιτήσεις του νέου προγράμματος, ότι θα υπάρξει ένας εξορθολογισμός τιμών. Υπήρξε στο προηγούμενο πρόγραμμα μια λογική ότι, θα το πούμε ένα παράδειγμα, ένα air condition μπορούσε να φτάσει μέχρι 2.000 ευρώ και το τετραγωνικό ή τέντα ήταν πολύ χαμηλά σχέση με την αγοραία αξία. Αυτό εννοούμε όταν λέμε εξορθολογισμό τιμών. Την ουσία αυτό. Ναι. Είδαμε ότι κάποιες τιμές είναι πιο πάνω, κάποιες τιμές ήταν πιο κάτω. Άρα εμείς θέλουμε να υπάρχει να μπορούν να γίνουν όλες οι παρεμβάσεις, να μην υπάρχει αυτό το φαινόμενο, ας πούμε, κάποια να είναι υποκοστολογημένα και κάποια να είναι μεγαλύτερες αρκετά οι τιμές. Σωστό. Οπότε έναν εξορθολογισμό, όσο μπορούμε σε αυτό το πλαίσιο, μπορεί προφανώς αργότερα να το κάνουμε ακόμα καλύτερο. Εκτός των άλλων, στο νέο Εξοικονομώ 3 αναμένονται επίσης αυξημένα ποσοστά επιχορήγησης, καθώς από το προηγούμενο πρόγραμμα τα ποσοστά δεν είχαν κριθεί ικανοποιητικά. Στη συνεδρία του E-Forum Ενέργειας τονίστηκε επίσης ότι το πρόγραμμα έρχεται σε μια κέρια χρονική στιγμή για τον κλάδο των μηχανικών και αναμένεται να δώσει σημαντική ανάσα και στην αγορά που λόγω πανδημίας έχει υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά.